Έχει ξεκινήσει από τις 3 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Βιβλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 του μηνός. Συμμετέχουν περίπου 150 εκδότες, χιλιάδες βιβλία. Σας περιμένουν στο Ζάπιο. Πείτε μου λιγάκι η ανταπόκριση του κόσμου φέτος. Ποια είναι, γιατί πέρυσι, από όσο γνωρίζω, δεν διοργανώθηκε. Πέρσι το Φεστιβάλ Βιβλίου αναβλήθηκε και φέτος ο κόσμος το έχει εγκαλιάσει, του έλπισε πάρα πολύ. Ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, αναμένουμε και περισσότεροι. Τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και περιμένουμε και εσάς και την παρέα σας στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Κύριε Νίκα, να σας ρωτήσω πού κάτι. Πού είναι αφιερωμένο φέτος το Φεστιβάλ? Παρακαλώ. Λόγω της καραντίνας, φαντάζομαι ο κόσμος, επειδή έμεινε πολύ στα σπίτια του, έβλεπε αρκετά τηλεόραση, αλλά νιώθετε ότι έκανε επιστροφή στο βιβλίο? Ήταν αυτά τα τελευταία 1,5 χρόνος, ήταν μια αφορμή ώστε να επιστρέψει ο κόσμος στο βιβλίο ή το αντίθετο? Βεβαίως. Την περίοδο του εγκλεισμού το βιβλίο ήταν η καλύτερη παρέα. Όλος ο κόσμος που έμεινε αναγκαστικά στο σπίτι κατέβασε από τα ράφια τα βιβλία που είχε. Και το βιβλίο αποτέλεσε τον ιερό του σκοπό, που ήταν να αποτελέσει ένα ψυχαγωγικό μέσο. Ήταν ουσιαστικά και ένα βάλσαμο για την ψυχή μας κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Βέβαια. Να πούμε δύο λόγια και για το πού είναι αφιερωμένη η φετινή διοργάνωση. Mm-hmm. Η φετινή μας διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται καθημερινά εδώ στο χώρο του Ζαπίου. Περίπου γίνονται 8 βιβλιοπαρουσιάσεις τη μέρα, διότι πέρσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις λόγω των μέτρων. Και κάθε μέρα έχουμε και μία εκδήλωση που είναι αφιερωμένη, όπως σας είπα, στο κεντρικό μας θέμα. Αφιερωμένη λοιπόν στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και να μιλήσουμε και για την έμπρακτη στήριξή σας στους πυρόπληκτους στην Εύβοια. Ναι, το καλοκαίρι που μας πέρασε η φωτιά έκαψε περιουσίες και δάση, όμως εμείς δεν αφήνουμε να κάψει και τα όνειρα. Και ουσιαστικά και τα όνειρα των νέων παιδιών. Γι' αυτό αναλάβαμε μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και σε συνεργασία με τους Δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άνης, διοργανώνουμε μια δράση αγάπης και θα μεταφέρουμε βιβλία που θα δωρήσουν και εδώ οι επισκέπτες του φεστιβάλ, αλλά και οι εκδότες, στους Δήμους αυτούς για να ενισχύσουμε τις δημοτικές τους βιβλιοθήκες. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για να έχετε ακόμα περισσότερες επισκέψεις φέτος. Να γίνει χαμός, δηλαδή σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, να έχετε την υψηλότερη συμμετοχή και προσέλευση κόσμου φέτος. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Υπάρχει μπορείτε να μας πληροφορήσετε λίγο για τα ωράρια, για να ξέρει και ο κόσμος τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο και θα βγούμε και έξω, έχουμε περισσότερο χρόνο. Τι ώρες είστε ανοιχτά για να περάσουμε? Η έκθεση είναι καθημερινά ανοιχτά από τις 6 μέχρι τις 10.30. Ναι. Την Παρασκευή και το Σάββατο είναι μέχρι τις 11. Και την Κυριακή είναι από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 3 και από τις 6 μέχρι τις 10.30. Είναι μια ωραία ιδέα να πάει ο κόσμος και μια βόλτα στο Ζάπιο, που είναι υπέροχο ούτως ή άλλως. Γιατί νομίζω ότι αρχίζει και επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος στο βιβλίο. Μας έχει λείψει. Βλέπουμε τους περισσότερους με ένα κινητό στο χέρι, με την τηλεόραση, να παρακολουθούν σειρές. Αλλά είναι ωραίο το βιβλίο, έχει άλλη μαγεία. Καλύτερη συντροφιά είναι. Εγώ με το σύζυγο, εμείς ερχόμαστε κάθε χρόνο σε αυτή τη διοργάνωση. Πέρσι μας είχε λείψει πάρα πολύ που δεν πήγαμε. Και την Κυριακή θα είμαστε πρωτοθέσεις. Και είναι σημαντικό να τη στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και για τον σκοπό τους. Αθηνά, τι ώρα θα πας, να ξέρουμε, να καλέσουμε κάμερες. Το έχουμε κανονίσει από τώρα. Εμείς πρώτα Θεός την Κυριακή θα ξυπνήσουμε με το πάσο μας, γιατί είναι η μόνη μέρα που δεν ξυπνάμε πρωί. Κατά τη μία, δύο, ίσως και το απόγευμα. Γιατί η 3 ώρα, νομίζω την Κυριακή, θα κάνετε ένα διάλειμμα για λίγες ώρες. Ναι. Βέβαια. 3 ώρες. Ναι, υπάρχει ένα κενό για 3 ώρες. Εκεί. Είναι και λόγω καθυστέρησης, παιδιά. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Η σύνδεση αργούνε να ακούσουν αυτό που τους ρωτάμε, γι' αυτό το βλέπετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα περάσουμε και εμείς μια βόλτα το Σαββατοκύριακο και εσείς, αγαπητοί μου τηλεθέατες, πρέπει να κάνετε το ίδιο.